Κάθε μέρα ξεκινάμε αυτό. Να σου πω κάτι, δεν με ξεκινάμε. Μην μου ξεκινάτε εκεί πέρα με Safari FM τώρα, όπως ήταν παλιά. Safari. Απλά εδώ πρέπει να έχουμε το νόμο που ξεκινάμε, να είμαστε εδώ για να το κόψουμε στο κακό. Παρασκευούλα, ρε φίλε, τι ωραία εμπειρία, ε. Τι ωραία που είναι Παρασκευούλα. Τι ωραία. Παρασκευούλα είναι καλή, Νίκο, όπως κομμάτι. Ναι, Παρασκευούλα είναι καλή για κάποιον που δουλεύει και Σαββατοκύριακο, είναι τέλειο. Αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Εμάς ο πυρήνας δουλειάς μας είναι Σαββατοκύριακο. Friday feeling. Ναι, ο πυρήνας δουλειάς μας. Εσείς οι μπασκετικοί έχετε και μεσοβδόμαδα. Εντάξει, οκ, τι να κάνουμε. Feel devotion, τι να σας κάνω. Τι να κάνουμε, ρε Νίκο, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Το σωμάκι να βγαίνει. Τι γίνεται, φίλε. Σωμάκι να βγαίνει. Όλα καλά. Όλα από έλεγχο. Όλα καλά. Έχουμε κανένα δελτίο που βρέθηκε. Ανακλήθηκε. Δελτίο. Μια χαρά. Όλα προχωράνε. Ναι. Όλα προχωράνε. Όλα είναι υπό έλεγχο. Να σου πω, κάτι που έβλεπα. Για δώσε λίγο, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Μπαμπα, κι εγώ είμαστε, όχι. Τι γίνεται, ρε φίλε. Χαρούμενα, ευδιάθετα. Ακούγεται λίγο περίεργο όμως. Α, ναι, οκ. Ουστάρεις τέτοια, ουστάρεις τέτοια. Τι βάζει εκεί πέρα τώρα. Ακόμα και εμάς μας αρέσει αυτή η μουσική ηλεκτρονική και χάος και δεν συμμαζεύεται τώρα, εντάξει. Τι είμαστε. Το έχετε κάνει εδώ πέρα. Τι είμαστε, το fly. Σαφάρι, το θυμάσαι, σαφάρι. What if I fall. Σαφάρι, φίλε, ήταν πρωτοπόρο. Ο Μοσχοβίτης είναι έτοιμος για έξοδο, νομίζω, μετά. Όχι. Ήσουν πριν κάπου, όχι, λογικά. Είναι πιθανό κάπου να πάω να σου πω να λέει. Γιατί σε βλέπω ντυμένο καλά. Να περάσω το γραφείο λίγο μια βόλτα. Τόσα χρόνια έχω μάθει. Να σε μπερδέψω με την, ναι, μετά τη Euroleague και μετά. Ο Μοσχοβίτης όταν φοράει πουκάμισο, ή θα βγει ή έχει βγει. Μα, όχι, ξέρεις, τι, ή θα πάει τέφη σε media day. Όχι, όχι, έχει χάσει τέφη. Τι. Έχω πάρει καμιά 3-4 που είναι καθημερινά, καλή ώρα. Ναι. Επειδή ζεσταίνομαι. Σαν συμπαίθρο που έχω γίνει πλέον. Να ξέρει, γενικά ζεσταίνομαι. Εντάξει. Οπότε από το να φοράω καμιά μπλούζα που θα με ζεστάνει. Και δεν θα περνάω καλά μετά και θα υποφέρω. Και είναι τώρα εποχή που δεν μπορεί να τη βγάλει απλώ και να στο κοντομάνικο. Μετά γίνει όχι, 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 ναι. Ενώ με το καθημερινό που καμισάκι είσαι μια χαρά. Εκτός υπάρχουν ακόμα. Νομίζω τώρα ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν. Ναι. Θέλω να πάω. Ναι. Θέλω να πάω. Τώρα ξεκίνησαν. Είναι μια πραγματικότητα. Ήθελα να πάω σήμερα. Εντάξει, σήμερα θα πάω το site πρωί. Λέω θα σηκωθώ νωρίς. Για να κατέβει στο κέντρο και να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν θα πήγαινα ακριβώς στο κέντρο και okay, λίγο στο κέντρο, αλλά και σε ένα εμπορικό που είναι εδώ πέρα κοντά σε εμάς, τέλος πάντων. Και ήθελα να. Και είχα και κάποιες άλλες δουλειές, τέλος πάντων. Πάλι φυσικά βγήκε θέμα με το αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Okay. Αμάρε Νίκο, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, φίλε. Ο κύριος Γιακοσαρέας. Τσακ, κρακ, πάρτα, γεια σας. Λοιπόν. Να σου πω λίγο κάτι. Με τόσα χρήματα που έχεις δώσει δεξιά και αριστερά, σε. Έπαιρνες καινούριο! Ακριβώς. Εύκολα. Ακριβώς. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και επειδή είναι, επειδή μου τα ρεπό για μένα είναι η μία ευκαιρία την εβδομάδα που έχει να κοιμάμαι. Γιατί όλες οι υπόλοιπες σηκώνομαι. Κοιμάμαι πολύ. Ναι. Ναι. Όλες οι υπόλοιπες σηκώνομαι 7.30-8 το πρωί. Άρε Νίκο. Σταθερά. Μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα στην οικοδομή που λέω. Ναι, αυτό. Ναι. Και δεν έχω κουνηθεί καθόλου και το λέω δηλαδή, έχω τα παντελόνια για να το πω. Δηλαδή, ότι σήμερα μπέτωσα κάτω το πάπλωμα και σηκώθηκα μία η ώρα. Και πολύ καλά έκανες, φίλε. Που ήταν. Ενώ όταν κοιμάμαι συνήθως πολλές ώρες πονάει το κεφάλι μετά, γιατί εγώ αρρωσταίνω με τον πολύ τον ύπνο, δεν μπορώ. Ένα ποιοτικό δεκάωρο, νομίζω, το οποίο κοιμήθηκα, ήταν πάρα πολύ καλό. Και πολύ καλά έκανες, φίλε. Πάρα πολύ δυνατό, ήταν εξαιρετικό. Αύριο το πρωί είναι μια καλή ευκαιρία, γυρίσουμε στην αγορά που θα είναι όλοι βέβαια και θα βγουν όλοι οι σκοπάδια και τα λοιπά. Είναι και την Κυριακή νύχτη. Και την Κυριακή! Πολύ καλή ευκαιρία. Πριν το Ολυμπιακό Σάρι. Δεν ψωνίζουμε την Κυριακή, ρε Νίκο. Πριν το Χ2 δηλαδή που έχω δώσει. Δεν ψωνίζουμε την Κυριακή, ρε φίλε. Γιατί, ρε Νίκο. Δεν ψωνίζουμε την Κυριακή. Γιατί, ρε Νίκο. Δεν ψωνίζουμε την Κυριακή, ρε φίλε. Δεν γίνεται χαμός. Όχι. Τι? Η Κυριακή δεν είναι για ψώνια, ρε φίλε. Γιατί είναι. Είναι για γήπεδο. Ρα, Χ2 τον Άρη που λέει. Κυριακή είναι για γήπεδο. Μα δεν θα πάω στο Καρασκάκι, θα έχω τσέλε πάρει. Τσέλε πάρει. Ένα τρίεργο τέλει. Και πολύ καλά. Την πλάκα πάνω βγάλει μέσα πλατανιά. Αν πέγανε ο εργοτέλει, θα πεθάνει σε γέλιο. Α, ναι, δεν το πω. Ξέρετε με τι έχω εντυπωσιαστεί τώρα. Γενικά, α πούμε, κάθε Παρασκευή ή Σάββατο η ΕΡΤ δείχνει Football League 2 και Γάμα Εθνική. Τι μου λε, ρε φίλε, τι μαθαίνει. Η Football League, όπω λέγεται. Η Γάμα Εθνική. Δεν έχω δει ποτέ και τώρα. Βλέποντα αυτό, νόμιζα ότι ήταν η εκπομπή τη R3 και μετά βλέπω όχι άλλη τηλεόραση από την πλάκα. Όχι. Και τελικά είναι live. Επιστροφή νίκη δεν είναι καθόλου στο μπάσκετ, βλέπουμε για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, στην R3. Σήμερα πιστεύω με Γιώργο Μπατζόκα θα κερδίσουν. Αν και. Βάλε το αριστερό λέει άπειλα. Κάτσε λίγο, σήμερα παίζουν το ή εντό. Δεν θυμάμαι. Νομίζω δύο εντό που να έχουν. Μπορεί να κάνω και λάθο. Τέλο πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται άλλο, φίλε, τι έχουμε γίνεται, σήμερα. Έχουμε καμιά επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού, τίποτα. Όχι, είναι πολύ ήσυχη ημέρα, νομίζω. Γιατί πολύ χαμηλωμένη τώρα. Τι φίλε είχαν εδώ πέρα το παιδί. Μίλησε, Ουλής Αρκούδης, βεβαίως. Συντρόικα. Κύριος Αρκούδης. Είπα αλήθειες. Είπα αλήθειες. Αντέχεις τόση αλήθεια. 27 του μήνα είπε ότι θα βγάλουμε μια απόφαση. Ή μάλλον όχι. Είπε ότι πιθανότατα να βγάλουμε αυθημερών, αλλιώς βλέπουμε. 27 Ιανουαρίου. Άντε να βγει να τελειώνουμε. Ναι. Αντί να και τώρα δηλαδή από σήμερα θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο κανονικά. Όχι βέβαια.
Εντάξει, ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο το οποίο ξεκινάει, θα λέγαμε, και μας δίνει έτσι. Την... Είναι μια διακοπή στο ό,τι εξαγωνιστικό μας απασχολεί μέσα στην εβδομάδα. Ναι, ακριβώς. Το έτσι έχει εξελιχθεί πλέον το διήμερο, το Σαββατοκύριακο. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο γίνεται. Έχει παιχνίδια. Μακάρι βέβαια να ασχοληθούμε μόνο με το ποδόσφαιρο σε αυτά τα παιχνίδια και όχι με οτιδήποτε άλλο. Διαιτησίες, ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Ας πούμε που ασχολούνται κάποιοι με στην πόλη και τους ενδιαφέρει πραγματικά. Έτσι, τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτοί που ζητούσαν από την Καλαμαριά να χάσει, τον Πάοκ να χάσει με την Καλαμαριά και τέτοια πράγματα. Πράγματα. Ότι είναι. Πραγματικότητα! Εγώ σου βγάζω facts που λένε και οι Αμερικάνοι. Facts! Facts! Λοιπόν, εδώ η εκπομπή έχει ένα έθιμο να κάνει στοιχηματικές προβλέψεις για το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. Να κάνουμε, φιλέ. Να κάνουμε, βεβαίως. Θα το κάνουμε μετά τις 7, βέβαια. Να πω την αλήθεια, εγώ θα το παραδεχτώ, δεν έχω θέμα. Ναι. Ο Νίκος δεν παίζει στοίχημα, να ξέρετε. Όχι, εκτός ότι δεν παίζω, δεν έχω και πολύ εικόνα από το. Από τις περισσότερες ομάδες. Δηλαδή, τις μεγάλες έχω δει. Οκ. Τώρα, έτσι, δηλαδή, ας πούμε, να με ρωτήσετε για τον Αστέρα Τρίπολης, τον έχω δει μια μισή φορά. Δεν έχω εικόνα πολύ. Ενώ αυτοί που έχουν ενίκο και δεν προγνωστικά οι περισσότεροι είναι. Έλα, πες τώρα να δώσουμε τι γίνεται. Του δεπόη. Να δώσουμε λεφτά στο λαό. Συνήθεια, μετά θα ξεκινήσουμε και προγνωστικά στο μπάσκετ που έχει ψωμάκι. Έτσι, έτσι, για τους φίλους τους μπασκετικούς. Γιατί το μπάσκετ έχει ψωμί. Τα handicap το ένα, το άλλο κτλ. Έχει πολύ ψωμί. Τέτοια πραγματάκια λοιπόν. Ωραία. Θα έχουμε ποδόσφαιρο, ένα ποδοσφαιρικό εδώ πέρα, ένα μπασκετικό, για να στέλνουμε εσάς στο ταμείο για να βγάζετε λεφτάκια, παιδιά. Γιατί Πάσχα έρχεται, μπορεί να θέλετε να κάνετε μια εκδρομή. Πάσχα έρχεται. Τι είναι. Καλά. Σε τρεις μήνες, τίποτα. Μπαμπαμ. 19 Απριλίου, Νίκο. 2-3-10-287-38 για το τηλεφωνικό κέντρο. Μαζί με καφέ. Είναι δικό σα. Που έχει μέσα. Τι. Όχι καλαμάκια βιοδιασπόμενα. Όχι καλαμάκια επαναχρησιμοποιούμενα. Όχι σαλάτα με κοινόα και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, φεύγει, ο καφές είναι μούφα. Ο Νίκος έχει έρθει. Ξέρετε, γιατί πήγα να δοκιμάσω πέρα καινούργιο τέλος πάντων και ο καφές είναι. Ο Νίκος έχει έρθει μια φόλα καφέ. Ποδόπλημα, όπως θα λένε κάποιοι φίλοι. Με ένα ποδόπλημα. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο. Συνεχίζει να. Βλέπετε, σας λέω ότι καλαμάκια από μπαμπού και τέτοια δρόμο. Φύγεται, δεν έχει. Συνεχίζει να πίνει, βέβαια, είναι η αλήθεια. Τι να κάνω, το πήρε, το πιο. Έλα, Αργιανάκη, τρία γκολ φαγητή. Γιατί, Αργιανάκη. Λοιπόν, με γυναίκα διαιτητή αυτό το μάτσο. Δεν ξέρω πώς. Τσαρούχα. Τσαρούχα ή τσαρούχα. Τσαρούχα, ρε, τσαρούχα. Πατσά, άμα θε. Κάνω και βαρλάκι, τέτοια πράγματα. Τσαρούχα είναι υγιεινό. Τσαρούχα είναι, όχι τσαρούχα. Εγώ νομίζω τσαρούχα είναι. Όχι, δεν είναι τσαρούχα. Okay. Λοιπόν, το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή σα για όλου εσά. Οποιαδήποτε απόχρωση και αν έχετε οπαδικά. Μπορεί να με ασχολείστε κιόλα, δεν έχουμε θέμα. Στοιχηματικά, αν θέλετε εδώ πέρα, πασχετικά παιδιά, ο Νίκο έχει τι προτάσει του για την Ευρωλίγκα. Να σα δει. Ευρωλίγκα, ρε φιλέ. Και για το διήμερο, βέβαια. Για μπάσκετ λίγα ασχολούμαστε που έχει ψωμί φουλ. Φουλ ψωμί έχει μπάσκετ λίγκ, είναι η αλήθεια. Ωραία, θα ξεκινήσουμε. Δεν ξέρουμε τόσα πράγματα, δεν είμαστε τόσο χωμένοι, αλλά έχουμε. Χωμένος. Αλφα εικόνα την έχουμε τέλος πάντων. Χωμένος, ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα. Εξαιρετικό ποτάθλημα. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Με τι ρε. Θα βάλω και την κατάλληλη μουσική υπόκρουση. Γιατί για τις ποδοσφαιρικές προβλέψεις έχουμε παιδί μια συγκεκριμένη υπόκρουση. Για τις μπασκετικές θα βάλω αυτό. Λοιπόν. Εδώ πέρα ο Νίκος Μοσχοβίτης θα μας μιλήσει για τα παιχνίδια στην Basket League. Ναι. Εδώ είμαστε. Και ξεκινάμε. Έτσι, ζεστά, ζεστά, αύριο, γεμάτη μέρα. Στις 3.30 ρε, Ρέθυμνο Ηρακλής. Πω. Θα το αφήσουμε να πάμε παρακάτω. Στο παιχνίδι. Με μία μικρή. Με ένα μικρό προβάδισμα στο γηπεδούχο. Αλλά πολύ κλειστό παιχνίδι, νομίζω. Ρέθυμνο. Τι τέτοιο έχει, τι διαφορά έχει. Τι διαφορά έχει. Τι χάντικα έχει, ρε ψυχούλα μου. Τώρα δεν τα έχω μπροστά με αυτά, Νίκο, άνοιξε τα εσύ. Α, νόμιζα έχει ανοίξει, ρε φίλε, τέτοιο. Τι. Άνοιξε με στοιχηματική, ρε άνθρωπο. Άνοιξε, ρε Νίκο. Περίμενε, εδώ έχει κάτι, περίμενε. Α, μπράβο. Κάνε δουλειά. Έτσι, εδώ έχει ποδόσφαιρο. Περίμενε. Ποδόσφαιρο. Περίμενε, αυτό το βρούμε. Σφαίρα με πόδι δηλαδή. Θα σα μάθουμε γενικά. Λοιπόν, Ρέθυμνο Ηρακλής, εδώ βλέπω ότι έχει ένα χάντικα από το Ρέθυμνο 4,5 πόντων. Ναι. Η ξερή του νίκη πληρώνει 1,45. Ναι. Το διπλό του Ηρακλή πληρώνει 2,70. Προβληματισμένο. Πολύ κλειστό παιχνίδι. Προβληματισμένο είναι αυτό. Πολύ βρώμικη διαφορά των 4,5 πόντων. Δηλαδή δεν είναι ούτε μικρή ούτε μεγάλη. Ναι. Δίνω ένα μικρό προβάδισμα στο γηπεδούχο, αλλά μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Τίποτα δεν ασχολιόμουν στοιχηματικά, θέλω να πω. Δηλαδή. Ωραία. 4:15. Νίκ Γκάλης Χολ, Άρης Λάρης. Άσος. Άσος. Πώς το δίνει. Με 5,5 πόντους διαφορά πληρώνει 2 φράγκα. Καλό. 1,42 πληρώνει η ξερή νίκη του Άρεως. Άσος. Καλό. Καλό. Με τους 5,5. Και με τους 5,5 πιστεύω. Και με τους 5,5. Ναι. Ωραία. ΠΑΟΚ Ιωνικός, ίδια άσος. Ώρα. Άσος. Άσος, φύγαμε. Πάμε στα επόμενα. Πάμε στα επόμενα. Ωραία. Λαύριο Κολοσσός.
Διπλό! 2,85 δίνει το παιχνίδι. Λοιπόν, μάλιστα. Αν αυτό το παιχνίδι το κερδίσει ο Κολοσσός, ναι, κάνει σημαντικό βήμα για την παραμονή του. Αν χάσει, ναι, μπλέκει πολύ. Τώρα. Καν κερδίσουν ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια, ναι, τριάδα ομάδων. Ναι. Μέσα αυτή είναι και το Λαύριο. Ναι. Η οποία, ρε παιδί μου, είναι άνετη βαθμολογικά. Περίμενε, λέω, άνετη βαθμολογία, ρε φίλε. Την έχω μπροστά μου. Την έχεις, για πες. Για ποιες ομάδες λέμε. Ναι, ο Κολοσσός έχει 20. Νίκες ήττες. Ο Κολοσσός έχει 5 νίκες. Σωστά. Ναι. Δεν την έχω αναλυτικά. Περίμενε. Να την ανοίξω αναλυτικά, Νίκο, τη βαθμολογία. Γιατί είμαι άντε, ρε Νίκο, άντε, ρε ψυχολαμάντε. Δεν μου δίνει, ρε φίλε. Δεν με καθοδηγεί σωστά, λοιπόν. Δουλειές, ρε, φίλε. Εδώ το έχω μπροστά μου. Κολοσσός. 5-10, ναι. 5-10 Κολοσσός. 5-10 το ρεκόρ του, ναι. Νίκη πάνω από τον Άρη και τον. Και τον Πάου. Άρα μπορεί, αν χάσει, να βρεθούν και οι τρεις μαζί. Γιατί ο Άρης και ο Πάου πάμε με δεδομένο θα κερδίσουν. Το Λαύριο που είναι. Το Λαύριο, Νίκο, είναι στην 6η θέση με 7-8. Πολύ άνετο το Λαύριο, σου λέει. Ναι. Το κίνητρο στο Κολοσσό, θα πει κάποιο. Μπορεί ο Κολοσσός εκτός έδρας στο Λαύριο. Θα ρωτήσω εγώ. Μπορεί λες εσύ. Μπορεί. Δεν είναι η έδρα φόβητρο, θα λέγαμε το Λαύριο. Δεν είναι η έδρα φόβητρο. Επίσης το Λαύριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 7 νίκες. Ακόμα δεν κινδυνεύει. Δεν ξέρω αν κινδυνεύει στην πορεία. Αλλά ναι, έχει 7 νίκες. Είναι άνετο. Μάλιστα. Το 2,80 λοιπόν εδώ πέρα. Ωραία. Το 2,85 θεωρώ στοιχηματικό λάθος εγώ. Βέβαια ο Μπουκ κάτι παραπάνω θα ξέρει για να το έχει 2,85. Βεβαίως. Ωστόσο αν το δεις με βάση το κίνητρο. Δεν θέλω λίγο να πάτε σε άλλες σκέψεις. Ναι, ναι. Το 2,85 φωνάζει με ένα θαυμαστικό. Κρατάμε τον Κολοσσό. Κρατάμε τον Κολοσσό λοιπόν. Και προχωράμε. Πάμε. ΑΕΚ που ανακοίνωσε Νίκο Ζήση, Κουμπάρο Βασίλης Πανούλη, 5 η ώρα με τον ύφεστο. Λογικά θα κερδίσει και πάνω από 10 πόντους που έχω εδώ, 10,5. Ωραία. Πανιόνιος Πέριστε. Αν και η ΑΕΚ έχει μπερδευτεί λίγο, είναι η αλήθεια. Γιατί? Δεν είναι σε καλό φεγγάρι, της έχει φύγει ο Σαντρός, θα μαδίσει και ο Γκίκας. Ναι. Είναι λίγο περίεργη φάση, αλλά δεν, τον ύφεστο φέτος γενικότερα δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση εγώ. Μάλιστα. Πανιόνιος Περιστέρι, 6 παρατέταρτο αύριο. Κουρασμένο το Περιστέρι. Ναι, το τέταρτο της βαθμολογίας Περιστέρι. Ναι, έπεσε στο μακρινό Νίζνι Νόβγκοροντ. 15 το Περιστέρι, ο Πανιόνιος 6-9. Θα το χτυπήσει ο Πανιόνιος το παιχνίδι. Πιστεύω ότι το Περιστέρι θα κερδίσει, αλλά δύσκολα. Ναι. Εφόσον δεν επηρεαστεί από την κούρασή του. Έτσι, γιατί. Σε καταλάβαμε. Το Περιστέρι κατά καιρούς έχει κουραστεί. Say no more. Say no more. Ναι. Say no more, μάλιστα. Του βγαίνει, ρε παιδί μου, δεν είναι η ομάδα να παίζει κάθε χρόνο Τετάρτη, Σάββατο. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Κούραση, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να επηρεάσει. Καταλαβαίνω, λοιπόν. Ναι. Και την Κυριακή στις 7 και 4 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Διπλό. Διπλό! Διπλό και με διαφορά. Και με διαφορά ο Νίκος Μοσχοβίτης. Μάλιστα. Δεν έχει φάει ο Παναθηναϊκός τον Προμηθέα. Αυτή τη φορά θα παίξει να τον κερδίσει. Άρα, εγώ για να κάνουμε τη σούμα μπασκετικά από τον καλό φίλο και συνάδελφο, κρατάω το διπλό του Κολοσσού με στο Λαύριο. Είναι το σημείο της αγωνιστικής, θα λέγαμε. Ωραία. Ωραία. Άσο έδωσε. Το κίνητρο, έτσι. Μην μπερδευτείτε. Ναι. Άσο έδωσε τον Άρη και τον Πάο, κοκέι, okay, ναι. Να αποφύγετε το μάτι του Ρεθύμνου την Ερακλή. Βλέπω να έχει διαφορά 17,5 πόντων. Α, τόσο αισιόδοξο, λέγαμε. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Πάρα δεν πολύ είναι εγώ τόσο αισιόδοξο, να πω την αλήθεια. Μάλιστα. Lucky Jones. Γενικώς είναι ό,τι να είναι. Είναι ομάδα. Lucky Jones. Lucky Jones. Έκανε μια εγχείρηση στη Γερμανία και τώρα γύρισε να ξαναπέξει ελληνικό. Βγάλε άκρη. Έχουν αλλάξει όλοι οι ξένοι του. Έχει αλλάξει προπονητή. Βγάλε άκρη τι γίνεται. Πιστεύει ότι η επιστροφή του Lucky Jones έστω και για μια μέρα στη Θεσσαλονίκη θα τραβήξει ανθρώπου που ενδεχομένω με του οποίου είχε άλλε στροφέ. Θέματα που είναι τώρα δεν θα έχει θέματα νομίζω. Ωραία. Λοιπόν. Πάω και ζητήματα. Πνιγούμε. Λοιπόν, πήγε 7, θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε. Κάτσε, φίλε, παρατέρα, το με πέταξες μέσα. Με τις ποδοσφαιρικές προβλέψεις, ναι, αφού κάναμε τις μπασκετικές και με τι άλλο, ναι, φυσικά. Δεν έκανε σούμα όμως, είπαμε Άρη ΠΑΟΚ, ας πούμε. Είπαμε. Αναπληρώνε λίγο. Ναι. Τον Άρη. Το 1,42 του Άρη είναι τίμιο, θα πω εγώ. Και χωρίς διαφορά. Τώρα, αν τσιμπήσει και το 5,5 μπορεί με να σφίξει λίγο. Θα πάμε. Με το 5,5 θα πάμε. Μπορεί να σφίξει λίγο, αλλά δίνει δύο φράγκα το 5,5. Αξίζει. Είναι, ναι, καλό. Ναι. Είναι καλό. Το ΠΑΟΚ, είπαμε. Πιστεύω ότι η Λάρισα δεν θα είναι τόσο καλή σε αυτό το παιχνίδι. Παλέ, δύσκολο. Το ΠΑΟΚ με τι διαφορά. Το 17,5 είναι μεγάλο, ρε φίλε. Αυτό το over 168,5 που βλέπω εδώ. Ναι. Δηλαδή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, 90-70. Ναι. Για παράδειγμα. Πολύ καλό, θα λέγαμε. Είναι καλό. Ναι. Ναι. Γιατί ο Νικός είναι ό,τι να είναι. Ο ΠΑΟΚ γενικά για να κερδίσει παιχνίδι πρέπει να πάει 85-90 πόντους, αλλιώς δεν κερδίζει. Ναι. Έτσι. Οπότε το over έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Να το συμπίσει. Είναι 90, δίνει. Καλό είναι. Ωραία. Είπαμε λοιπόν για αυτά τα δύο μάτς. Over τον ΠΑΟΚ. Άσο τον Άρη. Θα άπω θέλει να τσιμπήσει το 5,5 το τσιμπάει, ρε παιδί μου. Αλλιώ παίρνει το 1,42 που είναι τιμιότατο για μένα και 2,85 Κολοσσό. Κλείσαμε εκεί. Ωραία. Κλείσαμε. Τώρα θες να μπλέξει με Ρέθυμνο. Για μένα δίνει λίγο το 1,45 του Ρεθύμνου. Ναι. Με τον Ηράκλη. Και σου λέω πιστεύω θα είναι πολύ κλειστό παιχνίδι. Πιστεύει σε διπλό του Ηράκλη. Δεν το αποκλείω. Όταν ναι. Είναι κλειστό παιχνίδι αυτό λέμε, Ρεθύμνου. Ναι, ναι, ναι. Το πιστεύει πολύ δηλαδή. Ναι. Επειδή πει ότι γέρνει οριακά στο γηπεδούχο. Ναι, γενικά εγώ πάντα γέρνω οριακά στο γηπεδούχο σε κλειστά παιχνίδια στην Basket League.
Ναι. Μετά, άμα θα πάει σε κλειστό παιχνίδι, σου λέω: μπορεί να βάλει ο Χάλαντ δύο σούτ για να το πάρει το μαζί ο Ηρακλής. Μάλιστα. Ο Ηρακλής, αν χάσει, μπλέκει. Έχει 6 νίκες. Κίνητρο. Ναι. Καλό κίνητρο. Ναι. Αλλά και το ρέθιμνο έχει. Θα πάνω. Το ρέθιμνο δεν πιστεύω θα φύγει από εκεί πέρα κάτω. Εκεί πέρα θα είναι μέχρι το τέλος. Ναι. Ο Ηρακλής, εγώ λέω, δεν είχε εκεί πέρα κάτω. Ναι. Αλλά αν χάσει και σήμερα, μένει 6 νίκες και αρχίζει λίγο και σφίγγουν τα γαλατάκια. Κατάλαβες. Ναι. Μάλιστα. Παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί σε λεπτομέρειες. Το λέω ότι σφίγγει γιατί η λογική λέει ότι και ο Άρης και ο Πάκος θα κερδίσουν. Θα πάνε 5 νίκες οι δύο τελευταίοι. Ναι. Ο Άρης έχει 6. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά από τον γκούρου εδώ πέρα του μπάσκετ. Αυτά, παιδιά, παίξτε. Παίξτε 5 ευρώ, χάσετε 5 ευρώ και είμαστε κομπλέ. Είναι το γνωστό. Βάζω 5, χάνω 5. Έτσι, λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ. Ναι, ποιος είναι. Σκύλος γάτος, ναι, ποιος είναι. Κολοβάρεμα. Είναι μια εκπομπή με πολλούς τίτλους, θα λέγαμε. Μπορούμε να έχουμε κάθε μέρα και ένα διαφορετικό ενδεχομένω για να πρωτοτυπήσουμε λίγο. Εντάξει. Για να ξεφύγουμε λίγο από την εβδομάδα που είναι η πρώτη εβδομάδα, ρε παιδί μου, να έχουμε. Ναι. Μετάλαβες, ναι. Πρώτη εβδομάδα, πολύ γεμάτη κιόλας. Ναι, πραγματικά. Τεκλαθήκαμε να κάνουμε εκπομπές. Λοιπόν. 2-3-10-2-87-3-8 ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για εσάς εδώ πέρα είμαστε να σας εξυπηρετήσουμε. Θα βάλουμε λίγο βρολίγκα, ρε φίλε, θα μας αφήσει πάλι στο σκοτάδι εδώ πέρα. Τι μεταβάλλε λίγο, έχει Τσέσεκα Μπασκόνια και Ζενίτ Βαλένθια. Ωραία, Νίκο, δούμε λίγο δηλαδή Τσέσεκα Μπασκόνια τώρα και... Τα... Πού είναι η Νόβα? Βάλε ρε φίλε λίγο να δούμε, άντε. Βάλε. Α... Τι να αλλάζει από κύριε Γκασμά. Άντε ρε Βίκ, άντε ρε Βίκ. Σαματα... Ναι, έλα, πάμε, κορυφώνει τη αγωνία. Έλα. Κορυφώνεται. Αερά. What? Δεν θέλουμε την εκπομπή, φίλε. Θέλουμε να δούμε το παιχνίδι κατευθείαν. Στο ένα δεν είναι. Δεν είναι στο ένα, γόρι μου. Σε ποιο είναι, Γενικό? Στο δύο. Στο δύο. Για να δούμε λοιπόν, θα είναι στο δύο. Κορυφώνεται η αγωνία. Δεν θα δούμε βρολίγκα, ρε φίλε. Άντε. Εντάξει, Γενικό, στο δύο. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Έλα, 15-21 είναι το σκορ εδώ. Ωραίο παιχνίδι. Ναι, ποιο είναι δηλαδή. Λοιπόν, τι γίνεται, Ντουρμισάι, άλλο τι έχουμε. Έχουμε γραμμή. Έχουμε. Ναι, για να πάρουμε την γραμμούλα λοιπόν. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα, γεια σας. Ποιο μπάσκετ τώρα, τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή, σε παρακαλώ. Ποιο μπάσκετ. Λοιπόν, κοίταξε, ας πω τώρα κάτι. Εμείς το έχουμε ζήσει μπάσκετ δεκαετία, λίγο 80 προλάβουμε και 90s. Ναι. Είναι θλίψη το μπάσκετ όπως το καταδείξει πλέον την Αλφαϊνά. Είναι θλίψη. Θλίψης, ναι, ναι, ναι. Θλίψη. Γιατί όταν 90s, τώρα δεν ξέρω και τι ηλικία είναι ο Μοσκοβίτης. 30 Μαΐων. Εντάξει, ωραία. Έχουμε ένα γεκατό. Λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν έχουμε ζήσει να φέρνει το Περιστέρι Όντι Νόρις. Λοιπόν, λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ναι. Και έχουμε ζήσει ο Παπάγου να φέρνει το σκορεμένο τον Αλφόνσο Φόρντ. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι να σκορπίσει, ποια άλφα ένα τώρα. Δηλαδή είναι κατάντια. Δηλαδή εμένα μου φαίνεται θλίψη να βλέπω αυτό το επίπεδο της άλφα ένα. Είναι σημείο των καιρών, φίλε, όμως τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Πώς? Σημείο των καιρών. Τότε όλοι διεκδικούσαν τα πάντα. Τώρα είναι ένας που τα παίρνει όλα. Μέχρι πέρσι υπήρχε και ένας ακόμα. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να σβήνει. Τι να κάνουμε, έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ. Ακριβώς βίνει ναι, μόνο. Σου λέω ότι εμείς που μεγαλώσαμε με μια Α1 που σου λέω ότι σου ανέφερα τώρα δύο ομάδες, δεν ανέφερα ούτε Άρη ούτε ΠΑΟΚ, έτσι. Mm-hmm. Ανέφερα δύο ομάδες μικρομεσαίες. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή έφερα ο Παπάγου, Αλφόνσο Φόρντ, το Περιστέρι και ο Όντι Νόρις. Και δηλαδή τώρι είναι θλίψη να βλέπεις τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά είναι στο μακρινό παρελθόν, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μακριά πλέον αυτά από αυτά που γίνονται τώρα. Δηλαδή ναι, μιλάμε για 25-30 χρόνια πίσω και λογικά δεν θα ξαναγυρίζουμε τέτοιες καταστάσεις, λέω εγώ. Γι' αυτό τώρα παίρνεις ένα ξηράφι Wilkinson και πας σε αυτό το τόνι. Δηλαδή θέλω να πω δεν είναι επίπεδο αυτό τώρα που παρακολουθούμε. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Αυτό θέλω να πω ρε παιδί μου. Εδώ λοιπόν, είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο, είναι πολύ διαφορετικό το μπάσκετ πλέον, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα, οκ. Okay. Ναι, δηλαδή η Real πριν 25 χρόνια ποιον είχε τον κουμποδιέτα και ξένο, δεν είχε πιθαράδες. Γιατί τώρα δεν έχει πιθαράδες. Ναι, θα σου πω όμως δεν αλλάζουν κάποια πράγματα, δεν αλλάζουν. Μόνο οι δικοί μας κατάφεραν εδώ. Άρης και ΠΑΟΚ από εκεί που ήταν πεθαράδες τώρα να έχουμε περίεργο. Ναι, λοιπόν... αλλά να σου πω λίγο κάτι. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι σε μια πόλη η οποία ναι. Είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Ζήσαν τις μεγάλες τους στιγμές. Η όλη ναι. Οικονομική κατάσταση δεν μπορούσε να τους αφήσει αυτούς απ' έξω, να μην τους επηρεάσει. Και είναι στη φάση που είναι. Κοίταξε, δεν είναι κακό να πεις
ότι εκεί είχαμε και κάτι παράγοντες οι οποίοι πάντα το άπλωναν τα πόδια παραπάνω από ό,τι ήταν το πάπλωμα, έτσι. Πολύ πιθανό. Όχι πολύ πιθανό, 100% συνέβη αυτό. Okay. Και ας έχουμε τον κόσμο από πίσω και στον άρρηκο τον πόκο του στρατού, θα τους βγάλουμε και στον δρόμο, θα κάνουμε και λίγο... Έχουν φτάσει πλέον όμως και οι δύο, δεν μπορεί να δώσει ο κόσμος τη λύση. Και οι δύο είναι σε ένα σταυροδρόμι τέτοιο που ή θα τους πάρει κάποιος που θα έχει χρήματα για να τους σώσει ή θα πρέπει να πάνε κάπου χαμηλότερα για να γυρίσουν μετά καθαρί. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει το κίνητρο. Δηλαδή είσαι στη λεφτά αυτή τη στιγμή, έτσι, κερδίζεις τον Τζόκερ, παίρνεις 20 εκατομμύρια ευρώ και λες, ξέρεις τι, ωραία, θα πάω να αγοράσω εγώ τον Μπόκ, τον Άρη, τον όποιο όμως θέλω. Ωραία, πες μου, άμα δεν χτυπάς πρωτάθλημα, ποιο είναι το κίνητρό σου. Το κίνητρό σου, κάποιος ο οποίος έχει χρήματα και θέλει να τα ρίξει στο μπάσκετ. Ναι, όχι. Είναι για πες μου, ειδικά για τον Μπόκ. Θα βγει στην τι θα γίνει. Ναι, για πες μου, θα βγει την ίδια στιγμή που θα έχουν χρήματα, την ίδια στιγμή με το που θα έχουν χρήματα, η Ευρωλίγκα θα κάνει κράγια να τους έχει. Και όταν λέω η Ευρωλίγκα, δεν σου λέω ότι από εκεί που είσαι, στη φάση που είσαι, ξαφνικά θα πας στην Ευρωλίγκα, θα πας στο Euro καμιά-δύο χρονιές και μετά θα συνεχίσεις να επιστρέψεις στην Ευρωλίγκα. Άρα εσύ το λες, περίμενε τώρα, εσύ τώρα κάνεις τρίπλα. Εσύ λες να κάνεις μια ομάδα με 2-3 εκατομμύρια ευρώ budget, να πάρεις ένα Euro Cup και από εκεί να βρεθείς στην Ευρωλίγκα. Όχι, άλλο σου λέω εγώ. Σου λέω ότι η Ευρωλίγκα, τον Πάο και τον Άρη, τους υγιείς Πάο και Άρη, τους θέλει σαν τρελή. Ωραία. Ωραία. Δηλαδή αυτό που λέγανε κάποιοι, ότι αν έμπαινε ο Ιβάν στο μπάσκετ, έκανε μια ομάδα. Την ίδια στιγμή ήταν στο EuroCup. Την ίδια στιγμή ήταν στο EuroCup, να μην πω στην Ευρωλίγκα. Την ίδια στιγμή. Και θε να πει μέσα στο EuroCup, πάνε και το παραθυράκι για την Ευρωλίγκα. 100%. Και άμα έμπαινε στην Ευρωλίγκα, θα πει και πλαγίω, μετά δεν ξανάβγαινε. Αυτό είναι άλλη κουβέντα μετά. Αυτό είναι άλλη κουβέντα το αν θα ξανάβγαινε ή όχι. Αλλά σίγουρα μετά έμπαινε. Άλλαζαν πολλά πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Ωραία, μπορεί να πει αυτή την έσοδα θα έχει ο Σαββίδη θα έμπαινε στον μπάσκετ. Άλλες χορηγίες, άλλα εισιτήρια, ναι, άλλη κατάσταση. Μην βλέπεις την εικόνα που έχεις τώρα. Ναι, άλλο λέω. Ότι στο ποδόσφαιρο έχεις το όραμα του Champions League. Ναι. Τον εσόδων ενώ του Champions που League. Που δεν έχεις μπει ακόμα. Το μπάσκετ. Ναι, στο άρα μπάσκετ δεν υπάρχει. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά κοίταξε, ρίχνεις χρήματα γιατί ξέρεις τι. Εκεί πέρα υπάρχει το Fort Knox. Okay. Άμα μπεις. Ναι. Ωραία. Για πες μου το Fort Knox του μπάσκετ. Μα δεν σου είπε κανένας να πεις στο μπάσκετ να ρίξεις 30 και 40 εκατομμύρια. Ωραία. Αντιστοίχως είναι τρελά λεφτά τα 7-8 εκατομμύρια, τα 5, εγώ σου λέω εκατομμύρια ευρώ budget για τον μπάσκετ. Πού είναι τα έσοδα? Για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Εσύ πιστεύεις, περίμενε. Πες ότι κάνει μια ομάδα 5 εκατομμύρια ευρώ budget και βγαίνει η Ευρωλίγκα. Θα βγάλει τα μισά σε έσοδα. Ναι. Ωραία. Δηλαδή εσύ λες ότι μόνο δυο... Θα τα βγάλει η Ευρωλίγκα, θα τα βγάλει από χορηγίες, θα τα βγάλει από εισιτήρια και όλα αυτά. Εσύ Νίκο δεν κατεβήκαμε το βουνό, καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν, δεν υπάρχει market που λέει κυκάρα και τέτοια, αλλά καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν, εσύ δεν πιστεύεις μόνο 2,5 εκατομμύρια, θα είναι υποθετικό το νούμερο έτσι που είπα τα 5 εκατομμύρια budget. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις μόνο τα μισά θα είναι εντός εισαγωγικών η φακτούρα. Ας πούμε ναι. Τώρα μιλάμε πολύ υποθετικά, αλλά ας πούμε ναι. Ναι, υποθετικά λέω, υποθετικά. Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν ο άλλος όμως εσύ, Νίκο, δεν είναι μπασκετικός και δεν του αρέσει. Ο Γιαννακόπουλος, μην ξεχνάμε ότι έχει μεγαλώσει μπασκετική οικογένεια, έχει πορωθεί με τον μπασκετ, αυτό το αγχώνει. Δεν είναι όλοι έτσι. Έτσι είναι. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή, προφανώς γι' αυτό το λόγο δεν ασχολείται. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να δώσει αυτά τα λεφτά. Άμα δεν σου αρέσει τον μπάσκετ, δεν με το δώρε να του. Στο πορτοφόλι του άλλου που πούμε βαλέ. Κοιτάξτε, η όλη προσέγγιση της οικογένειας του ΠΑΟΚ στον Σαββίδη για τον μπάσκετ, ωραία, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι σωστή. Από την πρώτη στιγμή. Έτσι. Και παρότι ο άνθρωπος βοηθάει και έχει δώσει πολλά χρήματα και ουσιαστικά λόγω αυτού νου υπάρχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στην Α1. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν υπήρχε αυτός, ο ΠΑΟΚ θα ήταν στην Α1 τώρα. Καλά, εντάξει, άσου τώρα, μην το συζητάς. Και να πω και ένα τελευταίο για τον άλλο γύριο εκεί πέρα. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, καλά, όχι, αν και αυτό θα πάω πρώτα τον ΠΑΟΚ, βέβαια, επειδή είσαι πιο ποδοσφαιρικός. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα ότι για αυτό που λένε τι έγινε χθες στην Επιτροπή και σήμερα και το άλλο, εγώ θεωρώ ότι διαβάζοντας τα αρθρογράφους ερυθρόλευκων αποχρώσεων, από χθες το βράδυ που ξαφνικά ασχολούνται με το ότι ο Ιβάν δεν έχει συμμετοχή στο όνομά του, δηλαδή είχε αλλάξει τα μπακέρα από εκεί που ήταν η πολυδιοκτησία της Ξάντης, τώρα έγινε το μείζον ζήτημα ότι η συμμετοχή είναι στο όνομα της γυναίκας του και του γιού του. Ναι. Από αυτό και μόνο το λέω εγώ, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, μάλλον δεν πήγε πολύ καλά για τον Ολυμπιακό η εκδίκαση θέση σήμερα. Γιατί ξαφνικά βλέπω μείζον ζήτημα γιατί είναι μετοχές στο όνομα της γυναίκας του και του γιού του. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και μόνο... Ας πούμε, μετοχές, ρε παιδί μου, στο Δημήτρη Μελισσανίδη. Όχι, δεν είναι. Ναι,
Συγγνώμη λίγο. Του Άρη είναι στον Θόδωρο. Ναι, αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, το συγγνώμη. Ρε παιδιά, ναι, αλλά για το κάτι... περίμενε για τον Καρυπίδη μας και τον ξάδελφό του, έχει γίνει ολόκληρο θέμα πολλές φορές. Ναι, συγγνώμη. Ωραία. Λες ότι έχει γίνει πολλές φορές θέμα. Φυσικά και έχει γίνει. Δεν κατάλαβα. Ωραία. Άρα, τουλάχιστον ο οπαδός του Άρη δεν μπορεί να, να κάνει κριτική για το αντίστοιχο που έχει κάνει ο Σαββίδης. Εδώ έκανες εσύ για μένα, ενώ ήξερες, όπως λες, ότι ο Σαββίδης δεν έχει τις μετοχές. Πώς μπορείς να λες τον οπαδό του Άρη να μην κάνει κριτική όταν το έχει κάνει πρώτος. Ναι, άρα συγγνώμη. Περίμενε, τι αναρωτιόμαστε, δηλαδή ποιος είναι ο πιο βλακάς. Όχι ποιος είναι ο βλακάς, δεν μπορείς να μου λες να μην κάνω κάτι που έχεις κάνει εσύ πρώτος. Ναι, άρα συγγνώμη. Συγγνώμη. Κάνω εγώ ένα λάθος. Το κάνεις και εσύ, δηλαδή, και λες τώρα πίσω το κάνεις πολλές φορές. Okay, πες εσύ τουλάχιστον έχεις τα παντελόνια και παραδείξεις ότι κάνω εγώ ένα λάθος. Μην το κάνεις και εσύ. Γιατί οι περισσότεροι ομοδιάδες δεν το λένε αυτό. Δεν λέγεσαι για τον Ολυμπιακό, λέει τώρα. Για τον Άρη. Μην μπερδεύεις. Σου είπε πριν όμως ότι για τον Ολυμπιακό γράφουν. Για τον Ολυμπιακό δεν σχολίασα γιατί δεν με αφορά. Επειδή ανέφερε τον Άρη και αναφέραμε και τον Καρυπίδη. Γι' αυτό εγώ μπήκα στην συζήτηση. Και σου λέω λοιπόν ότι όταν το βλέπεις στον Ολυμπιακό μπορεί να είναι στο όνομα του Μαρινάκη. Μαγιάτας κάνει τι θέλει το ένα το άλλο. Απλά θέλω να σου πω και να πω και κάτι το οποίο είναι γνωστό. Ρε παιδιά, στον εμπορικό κόσμο όσοι ασχολούνται ή έχουν ακούσει, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο το κόλπο αυτό. Ότι δεν φαίνεται ο ιδιοκτήτης ο πραγματικός. Είναι εντός εισαγωγικών λογιστικό κόλπο. Για να το ελαφρύνω. Φυσικά και δεν εννοείται, αλλά για να το ελαφρύνω και λίγο. Για να το ελαφρύνω και λίγο, άρα σε αυτή την περίφημη συνάντηση θα πάει η γυναίκα του απέναντι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό είναι πάρα. Αυτοί οι πρώτοι διδάξαντες ήταν οι πιο έξυπνοι έμποροι. Στον κόσμο θεωρούνται που δεν το λέω, είναι οι Εβραίοι, είναι οι πιο έξυπνοι έμποροι. Πολλοί το κάνουν αυτό τώρα, okay. Όχι, αυτοί το καθιέρωσαν πρώτοι. Ότι φαίνεται στη γυναίκα μου, ρε παιδί μου, στα παιδιά μου, όχι εγώ. Που, δηλαδή ξέρουν όλοι ότι ουσιαστικά το κουμάντο το κάνει άλλος, αλλά στα χαρτιά φαίνεται η γυναίκα, φαίνεται ο γιος. Εσύ τώρα είναι δηλαδή αυτοκίνητο κόλπο. Παίρνεις και μπορεί να το βάλεις στο όνομα της γυναίκας τώρα. Τι συζητάμε τώρα, είναι κουβέντα αυτή. Ναι, θέλω να σου πω εντάξει ότι το κάνουν πάρα πολύ. Έτσι είναι. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, Νίκο, αυτό που είπες. Δηλαδή, εγώ δεν το ξέρω κιόλας, γιατί δεν πάρει το παρακολουθεί τόσο πολύ. Ότι αν δηλαδή παοξίδες κατηγορούσαν ότι ενώ ξέραν ότι ο Ιβάν το έχει κάνει και αυτός ο ίδιος. Εντάξει, ναι, αυτό δεν το κάνει. Αφού λέει, άμα ξέρεις ότι εσύ το έχεις κάνει, πώς το κατηγορείς τον άλλον. Δηλαδή, δεν το κάνεις αυτό. Απλά να σου πω, όπως είπε και ο άλλος ο Νίκος τώρα. Ότι γιατί στην άκρη, παιδιά, φαίνεται πουθενό μελισανίδες. Όχι, αυτό λέμε. Στον Κερκίδα μόνο. Ο γιος του είναι. Δεν θυμάστε κάποτε που σκοτωνόταν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ με τις περιβόητες δηλώσεις και συνέντευξη τύπου του, άμα τα θυμάστε πριν 2-3 χρόνια, που είχε βγει ο Καραμπαπάς και είχε πει να μην μιλάει ο μελισανίδες που στο όνομα του δεν μπορεί να πάρει το παγωτό χωνάκι. Μα αυτό το είχε κάνει στο Instagram. Δεν μπορεί να μιλάει ο Μελισανίδης στο όνομά του, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αγοράσει ένα παγωτό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ που το κάνουν αυτό. Πέσαμε τα σύννεφα όλοι. Δηλαδή τι σύννεφο είναι αυτό που έχουμε όλοι πάντα. Τέλος πάντων. Αυτά παιδιά. Το όλο θέμα είναι κυρίως επικοινωνιακό και παρά ουσίας, αλλά τέλος πάντων. Καλά, εντάξει, επικοινωνιακά ρε παιδιά, εντάξει. Το μισό παιχνίδι όμως συνήθως κερδίζεται επικοινωνιακά. Ίσως και παραπάνω το μισό, θα πω εγώ. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός ρίχνει τόσο βάρος, να το πω διαφορετικά. Γιατί πιστεύεις ότι ο Μαρινάκης, που το λένε όλοι, έχει πόσα μου πλέον είναι στην κατοχή του. Δηλαδή, γιατί τα πήρε όλα αυτά. Για ποιο λόγο τα πήρε δηλαδή. Και τα συντήρη δηλαδή όλα αυτά τα μου. Δεν είχε τι να κάνει και πρέπει να τα αγοράσω όλα. Είναι δύναμη. Πώς το λένε, περνάς γραμμή. Πώς το κάνει. Γι' αυτό το έχει κάνει και ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης και όλοι. Λογικό είναι. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, Νίκο. Να είμαστε δίκαιοι ότι μη συγκρίνεις τώρα. Το Σαββίδη που έχει ένα κανάλι και με τον Μαρινάκη που έχει πάρει 25 εφημερίδες. Καλά, δεν είναι μόνο ότι έχει επίσημα στην κατοχή σου. Έχει κάτι άλλο, δεν το ξέρουμε. Δεν σου λέω, δεν έχει κάτι άλλο επίσημα στην κατοχή του, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που έχει επίσημα στην κατοχή σου. Τέλος πάντων, επειδή το ανοίξαμε πολύ και έχουμε να κάνουμε και κάτι προβλέψεις στιγματικές, να είσαι καλά. Ναι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Όση ώρα το μεταξύ μιλούσαμε, έχει τελειώσει το μάτι στα Χανιά. 1-3 το αφήσαμε, 2-4 έληξε. Έκανε το 1-4 ροτέλι. Στα Καπάκια πρώτη επίθεση με τον Γιάννη Λουκίνα. Ο Πλαντανιάς πέτυχε το δεύτερο του γκολ. Τελικό 2-4. Τι καφέ μας έχετε κάνει, φτάνει, Νίκο, με το καφέ, μην ξαναπάρεις. Λοιπόν, Super League. Ήθελα πολύ να πιω καφέ, ρε φίλε. Super League. Ναι. Ξεκινάμε. Αύριο στις 7.30. Πανιόνιο Σόφι. Κάτσε να ανοίξω τη γνωστή μπλε εταιρεία.
Κάτσε, την έχω εγώ. Την έχεις εσύ. 3-15-2-50. Πολύ μοιρασμένο. Ναι. Δεν είναι καλά όφη. Εκτός έδρας γενικότερα δεν είναι καλά. Ο Πανιώνιος παρότι δεν έχει ποιότητα, δεν παίζει άσχημα. Είναι ένα γκολ καλό για μένα. 3 δίνει ο Άσος, φίλε. Το συγκεκριμένο. Δεν. Το θεωρώ δύσκολο. Υπάρχει διαφορά, συμφωνώ. Ναι. Το 1-93 γκολ γκολ είναι καλό. 3. 1-93. Άσο 3, άσο φίλε. Άσο 3. Άσο 3. Άσο 3. Άσο 3. Άσο 3. Δούκα. Άσο άσο τον Πανιώνιο 3. Λοιπόν. Τώρα όφι. Απ' τα άλλα αποτελέσματα εγώ θα έλεγα χ. Οκ, εγώ πάμε την ναι, αλλά το γκολ γκολ είναι για μένα. Δεν είναι τόσο έτυχε να τον δω. Με ποιον έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, έπαιζε πρόσφατα. Όχι. Σε με τον Παναθηναϊκό έφαγε 2-3. Όχι, δεν ήταν με τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΚ είχε παίξει πρόσφατα. Κάπου τον είδα πρόσφατα ναι. Και ήταν καλό. Δηλαδή μου άρεσε ο τρόπο που έπαιζε. Ωραία, είναι. Παλεύει, τι έκανε. Εγώ πάμε τον γκολ γκολ. Λίγο λοιπόν. Βασιλείο έχει, ρε φίλε. Σωστό. Πανετολικό Λαμία. Όπου και εδώ πολύ μοιρασμένο. Πανετολικό Λαμία. Τώρα να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Ο Πανετολικό δεν θέλει να μείνει στην κατηγορία. Θέλει. Άμα δεν κερδίσει Λαμία εντό έδρα, τα κάνει. Πώ θα μείνει στην κατηγορία. Ρεμάκι Χάβο. Δεν με τρελαίνει ο Άσο ιδιαίτερα, να σου πω αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι κόντρα σε αυτή την καλή Λαμία του Άκη Μάτζιου καλή. Θα μπορέσει να πάρει Άσο. Χι επίση. Είναι η εικόνα με τα τρίκαλα. Χι διπλό. Πρόστιμο. Ναι, ναι. Oh. Στην ομάδα. Σιγάρε. Δεν έπεσε καλά με τα τρίκαλα και του έβαλε πρόστιμο. Σαν πει θα πάρει κάτι. Αλλάρωσε λοιπόν. 3-30, 3-20, 3-30. Χι 2 και γκολ γκολ. Και εδώ γκολ δεν είναι. Τι λέει, ρε φίλε. Βροχή τα γκολ και τα γκολ. Βροχή τα γκολ. Ξάνθη Παναθηναϊκό. Άσο από εδώ μέχρι τη Ξάνθη 3-90. Ποιο φυρίζει. Ποιο φυρίζει, ποιο φυρίζει. Δεν του έχω μπροστά μου τώρα. Πε τρε, ποιο φυρίζει. Πε μπορε τώρα, ποιο φυρίζει. 3-90 δίνει μεγάλη Ξάνθη. 3-90 την Ξάνθη. Περίμενε. Δύσκολα. Κάτσε το μυθιστή και θα σου πω. Κουρασμένοι και οι δύο από το κύπελο. Δεν θα λέω να μα πει ποιο φυρίζει. Σωστό, έχουμε και αυτόν. Σωστό. Λοιπόν. Πού είναι ο διαιτητή. Στην έποχο. Ναι. Νίκο. Περίμενε. Στην έποχο. 19 αγωνιστική. Ωραία, 19 αγωνιστική. Λοιπόν. Το goal goal δεν είναι 2-12. Φωτιά Βασίλειο, Πέλλα. Πρώτο βοηθό Δημητριάδη. Δεύτερο Δατσιόπουλο. Τέταρτο Μαλούτα. Ποιο είναι ο Μαλούτα. Μαλούτα. Άσοχη. Πού είσαι Μαλούτα. Κάποια περπατώντα. Άσοχη λέει ο Νίκο. Μάλιστα. 3-90. 2-17 το διπλό του Παναθηναϊκού. Καλό Παναθηναϊκό αυτόν τον καιρό. Είναι καλό. Έχει μια κούραση από το κύπελο. Έχει λίγο η αλήθεια. Ναι. Αλλά τη βρίσκει την άκρη. ΑΕΚ Λάρισα. Δεν έχω φωνή για το Παναθηναϊκό. Άσο στο ΑΕΚ Λάρισα. ΑΕΚ Λάρισα. Ναι. Ωραίο γκολ γκολ. 2-25. Γκολ γκολ 2-25. Τίποτα. Το κρατάμε και προχωράμε. Νίκολα γκολ γκολ μα έχει βάλει, φίλε. Εφού θα έχει γκολ. Εγώ βλέπω γκολ γκολ. Τι θε να κάνουμε τώρα. Ατρόμητο Βόλο. Ξεκάθαρο Άσο. Το συγκεκριμένο. Είναι. Πιστεύω για μένα, ναι. Κατεμέ. Το χάσα, το κλείσα βλάκα. Και τιμέ, λοιπόν. Πάω Καστήρι Τρυπόλεως. Εδώ ρε φίλε. Το 2.70 στο goal goal μου αρέσει πάρα πολύ. Τι over έχει εδώ. Over 2.5-1.67. Yeah. Μπορεί. Καλό δεν είναι αλλά. Και εγώ πιστεύω θα βγει over. Ναι. Εγώ πιστεύω θα βάλει goal αστέρας. Θα βάλει goal αστέρας λες. Ναι. Το 2.70 είναι πολύ καλό. Ελκυστικό το χαρακτήριζε. Και εδώ. Ναι. Λοιπόν. Όλη την αγωνιστική γκολ γκολ έχει βγάλει εδώ στην Άλφα. Βλέπω γκολ, ρε φίλε, πολλά γενικότερα. Μ' αρέσουν να αποδώσει στα γκολ γκολ. Ναι, τον μ' αρέσουν να αποδώσει με τη Βιέννη, ρε φίλε. Ναι, πιστεύω ότι θα βγουν. Εγώ στο εξηγώ κιόλα. Ναι. Ο Αστέρα είναι και μια ομάδα που σκοράρει συνήθω. Το έχει. Είναι ο Βαγγέλου, Και εσύ λε άσο. Εκεί σου είπα άσο, ναι. Ναι. Δεν νομίζω να κάνει πάλι ο Βόλο τώρα αυτό που πήγε να κάνει. Που κέρδισε στο κύπελο και αποκλείστηκε, αλλά πάλι φτάνει. Είναι άφη, δεν άφη. Και Ολυμπιακό Άρη. Τι να ασχοληθεί, φίλε μου. Γιατί με πάω Καστέρα και Ολυμπιακό, αλλά τι να ασχοληθεί θεματικά. Δεν βγάζει. Την Κυριακή στι 7.30. Όχι, και εδώ, ξέρω εγώ. 2.90. Για μένα αυτό είναι το γκολ γκολ τη αγωνιστική. Γκολ γκολ τη αγωνιστική, Νίκο, και εδώ. 2.90. Ο Άρης. Αυτά τα παιχνίδια τη αγωνιστική, Νίκο, μα έχει δώσει 6 γκολ γκολ. Αυτό είναι το πιο, για μένα το πιο δυνατό. 2.90. Πιστεύω ότι καλά, ο Ολυμπιακό και ο Άρη είναι δύο ομάδε που σκοράρουν, ρε παιδί, γενικά. Θα βρουν γκολ και οι δύο. Mm-hmm. Ο Άρη θα βρει γκολ, Ναι. Mm-hmm. Θα βρει γκολ, λέω εγώ. Και εγώ αυτό το οποίο θα παίξω και θα το στείλω και στον Νίκο κιόλας για να μην λέει βεβαίως. Εγώ θα παίξω Χ2 5-30. Να, στο δίνω εγώ να το παίξεις εμένα 6-30. Έχεις στοιχηματική. Κάνω εγώ τον μπουκ ρε φίλε. Κάνεις τον μπουκ. Στο δίνω εγώ 6-30. 6,5 το δίνω. 6,5 μου το δίνεις Ένα 20 πάνω από τέτοιο. Μάλιστα. Πόσα θα βάλεις. Ένα τάλιρο. Τάλιρο θα δαγκώσουμε, Νίκο. Βάλε κανένα πεντάλιρο. Θα βγάλουμε κάτι. Να βγει με το κάματο. Δεν πέζω, δε φτάνω μέχρι εκεί, Νίκο, να ξέρει. Τι να το κάνω το τάλιρο, ρε φίλε. Δηλαδή, φτάνω. Τι να παίξει, δύο, ένα τάλιρο. Δηλαδή, δίνει 5-30, θα κάνει τι, 25. Μια χαρά.
Μια χαρά, δεν φτάνω μέχρι κυνήγο, να ξέρεις. Να αποσύρω το στοίχημά μου. Με τα μάξι μας. Δεν στο δίνω με 6,5 φράγκα. Με τα μάξι μας σφιχτά πλέον. Δεν στο δίνω. Σκέψουμε, σαν να δώσω το 50 και πάρεις 6,5 φράγκα παραπάνω. Έτσι. Μένουν για τσέπη. Βγάζεις και για τα μάξι και καθάρισες. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ βλέπω γενικότερα γκολ σε αυτήν την αγωνιστική. Το καταλάβαμε. Ναι. Μας έχει δώσει τα πάντα γκολ. Ναι. Δεν το κάνω. Το κάνω σπάνια. Τέτοιο. Αλλά με τραβάνε πολύ τα παιχνίδια για γκολ. Είναι ο Άσο του Πανιωνίου. Ο Άσο του Πανιωνίου. Ο Άσο του Πανιωνίου. Ο Άσο έχει τη Ξάνθη με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αυτά. Δεν βρίσκω κάτι άλλο. Αυτά και άλλα πολλά. Μάλιστα. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Δεν μπορεί να βρει κάτι άλλο. Εγώ αυτά κατάλαβα. Και ο Πανατολικό Λαμία και αυτό προ τα αριστερά μου πάει. Ναι. Αλλά δύσκολο. Ναι. Δύσκολο. Προ τα αριστερά. Ναι. Προ τον Άσο δηλαδή εκεί. Όχι, φίλε. Η Λαμία του Μάτζιου. Καλή ομάδα. Δεν υπάρχει φίλε το αντίθετο. Απλά σου λέω ότι και ο Πανατολικό τελευταίοι. Ξεχνά και παίζουν έτσι με τον Όφη και τη Λαμία. Πρέπει να σωθούν κάπω. Να φύγουν από εκεί τέλο. Ο Πανατολικό είναι που είναι. Έχει κάνει να ξεκαλέσουμε και τον Ντάουντα. Εντάξει, δεν μπορεί ο Πανετολικός με χάβο θα στρώσει, δεν γίνεται. Αργά ή γρήγορα. Αλλά δεν ξέρω αν θέλει να μείνει ο Πανετολικός στην πρώτη κατηγορία. Πανετολικός έχει παίξει μια παράταση μέσα στην εβδομάδα. Ναι, σωστά. Και ο Πανιόνιος. Και ο Πανιόνιος. Και ο Πανιόνιος, βεβαίως. Τι να σου πω. Εντάξει. Θα σφίξουν τα δόντια τα παιδιά εκεί. Ναι. Σάββατο αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια. Ναι, αυτά είναι τα παιχνίδια. Ξεκινάμε πολύ δυνατά αύριο. Ο φίλος ο Γιάννης λέει να ονομάσετε την εκπομπή Νικολάνιο Καφεναγωγείο, όχι Νικολάνιο. Νικολάιο Καφεναγωγείο. Νικολάιο Καφεναγωγείο, βέβαια. Κακό. Κακό, κακό. Ένα, τρία. Κάτι με καφενείο μπορεί να γίνει. Καφενές ναι. Μπορεί να γίνει. Ναι. Ο καφενές μας. Ο καφενές. Ναι. Και να παίζει intro του Νταλάρα. Το έχω ένα καφενέ. Σου λιμανίζει την άκρη. Είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που λέτε Νταλάρα θα πληρώνεται. Νταλάρα. Όχι, βέβαια. Νταλάρα. Τεράστιο τζίμπι. Μάλιστα. Λοιπόν. Εστάμιση μήνυα, θα κλείσουμε σιγά-σιγά. Ναι. Ρενίκο, μέχρι να καταλάβω τι κάνουμε, εγώ πει τελειώνουμε, ρε φίλε. Δεν θα γίνει αυτή η κατάσταση. Είδε σειρά περνάει η ώρα. Πρέπει να είμαστε 8, φίλε. Τι ώρα? Όχι σήμερα, γενικά. Και σε 8, Ρενίκο. Ναι. 6,5-8 θα κάνουμε, φίλε, και θα κάνω πάω 4-8-9. Αυτό αποφάσισα σήμερα. Θα το μεταφέρω στη διεύθυνση. Ναι. Και θα το τρέξουμε έτσι. Εγώ λέω να κάνουμε το άλλο. Ορίστε. 5-6 όλα about Aris on Air. Ναι. 6-8 εμεί. 8-9 πάω 24. Θα έχει μισή ώρα νωρίτερα, συγγνώμη. Δεν με χαλάει. Δεν τον χαλάει. Με χαλάει. Δεν τον χαλάει. Με χαλάει, δεν με ψήνει. Το άλλο με ψήνει πιο πολύ. Με χαλάει που τις νύχτες. Λοιπόν, γεια σου φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Εσείς παιδιά, μην φύγετε. Μείνετε να ακούσετε πάω κοσέρα. Θα έρθει ένας άλλος άνθρωπος να κάνει εκπομπή. Εδώ. Έτσι δεν είναι. Πολύ καλό παιδί. Ο Νίκος αυτά είχε να σας πει για σήμερα. Ναι. Θα τον ακούσετε ξανά την. Δεν θα τον ακούσετε ξανά την. Δευτέρα. Εδώ. Ναι. Τσελεπάρι θα έχουμε. Τσελεπάρι. Ξέρω μια ιστορία από το αεροδρόμιο πρόσφατα, την έχω πει. Όχι. Με την ξυριστική μηχανή. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, παιδιά. Πάω 24 εδώ στο Λίμπερο 107,4.